δεν είμαι πάρα πολύ ενημερωμένος, ούτε κατέχω γνώση ιστορική, πολιτική, έτσι ώστε να μπορώ να έχω άποψη την οποία να την τεκμηριώσω. Η προσέγγιση μου είναι μάλλον τυπική. Θα έλεγα ότι από τη στιγμή που παίρνουμε σαν βάση ότι ο ουδής Έλλην πολιτικός σκέφτεται το κακό της χώρας του, εγώ αυτό τουλάχιστον θέλω να παίρνω σαν βάση. Και κανείς, ναι, και κανείς πιστεύω ότι δεν θέλει το κακό της Ελλάδας. Και από τη στιγμή που ο πρόεδρος κυβέρνησης αποφασίζει να καλέσει, να προσκαλέσει τον Αμερικανό πρόεδρο, πιστεύω ότι το κάνει γιατί έτσι έκρινε σκόπιμο. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό εκπροσωπεί ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, δηλαδή η κυβέρνηση, και ειδικά τη στιγμή που στηρίζεται και από το μεγαλύτερο μέρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Που σημαίνει ότι θα υπάρχει κάποιος λόγος. Τώρα η ιστορία θα δείξει. Κάποιοι πολύ... όμως λένε ότι τον θέλουμε τον δολοφόνο εδώ και έχουν τα επιχειρήματά τους. Ναι, σαφώς να σας πω όμως κάτι. Και η πρόσκληση και οι αντιδράσεις σε αυτή την πρόσκληση είναι είναι αντιδράσεις του ίδιου συστήματος. Δηλαδή, το ίδιο το σύστημα προκαλεί την πρόσκληση και προκαλεί και τις αντιδράσεις της πρόσκλησης. Σαφώς πιστεύω ότι έχουν απόλυτα δίκιο και αυτές οι φωνές που ακούγονται. Μάλιστα, έβλεπα τους καλεσμένους σας πριν έρθω. Και πιστεύω ότι από την πλευρά που το έβλεπαν έχουν δίκιο, ότι πρέπει να αντιδράσουν και καλά κάνουν και αντιδρούν. Γιατί και η απόλυτη θέση σε κάποια πράγματα που μπορεί και να μας ενοχλούν μπορεί να μην είναι και απολύτως καλή. Mm-hmm. Καλό είναι να υπάρχουν και αντιδράσεις. Τώρα θα ρωτήσω κάτι το οποίο ίσως δεν το γνωρίζεις. Υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες, κάποιοι ηθοποιοί κυρίως, της παλιάς φρουράς, που αφήνουν αιχμές για τους νεότερους και σε ιδιωτικές κουβέντες αφήνουν αιχμές και εναντίον σου. Λένε ότι ο Ρήχας, καλός ταραντούχος, πετυχημένος, αλλά ποτέ δεν μας χτύπησε την πόρτα, ποτέ δεν πήρε ένα τηλέφωνο, να καλέσει και κάποιος από εμάς στις σειρές του. Τώρα δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεστε, αλλά... Οι ιδιωτικές κουβέντες δεν μπορώ να πω. Ναι, εντάξει. Καταλαβαίνεις όμως ότι υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα. Κάθε και όχι, σειρά, μόνο για σένα, βέβαια, Αλέξανδρε, αλλά και για πολλούς από τους ανθρώπους της νεότερης γενιάς που τέλος πάντων έχουν μια μεγάλη δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια στην τηλεόραση. Θα σας πω κάτι. Το πρώτο είναι ότι κάθε σειρά καλύπτει κάποιες ανάγκες οι οποίες δεν δημιουργούνται εκ των προτέρων. Δηλαδή, δεν ξεκινάς με τη βάση ότι θέλω να χρησιμοποιήσω 5 ηθοποιούς, 6, 7, 8. Ξεκινάς με ένα story ή με ένα-δύο ηθοποιούς που μπορεί να έχεις στο μυαλό σου και συνεχίζεις. Παρένθεση σε αυτό είναι ότι αρκετές φορές και εγώ έχω χρησιμοποιήσει κάποιους ανθρώπους από αυτούς, αλλά και άλλοι συνάδελφοι. Αυτό που όμως στο οποίο ήθελα να καταλήξω είναι το εξής, ότι η γενιά η δικιά μου πολλές φορές αντιμετωπίζει με ένα δέος περίεργο την παλιά γενιά. Που σημαίνει ότι ή τουλάχιστον δεν ξέρει τον τρόπο, τον τρόπο επικοινωνίας. Δηλαδή, μου είναι πολύ σημαντικό. Φοβάσαι μήπως βάλεις κάποιον, το έχεις αντιληφθεί και έτσι κάποιες στιγμές, φοβάσαι μήπως βάλεις κάποιον αναθέτου τον τάστο έναν ρόλο δεύτερο, ας πούμε, τρίτο. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολύ σημαντική ιστορία και στο σινεμά και στο θέατρο. Που είναι αυτή τη στιγμή εν ενεργεία ή θα ήθελα να είναι ενεργεία ή μπορούν να είναι ενεργεία. Ο δισταγμός ο δικός μου και φαντάζομαι και άλλων ανθρώπων σαν και εμένα είναι το πώς μπορούμε να προτείνουμε σε κάποιους. Προσωπικά έχω προτείνει σε αρκετούς. Πολύ λίγοι από αυτούς στους οποίους πρότεινα. Ανταποκρίθηκαν. Πολύ λίγοι, ναι. Και έχω κάνει προσκλήσεις και σε πρωταγωνιστές της γενιάς του 60 και του 70. Ελάχιστοι από αυτούς ανταποκρίθηκαν. Mm-hmm. Είτε γιατί εγώ έκανα κακή εκτίμηση του ρόλου που τη δεδομένη στιγμή έκρινα ότι έπρεπε να παίξει ο τάδε ή ο τάδε. Ή γιατί δεν μιλάγαμε την ίδια γλώσσα. Και αυτό ξέρετε παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, μπορεί πολύ πιο εύκολο να μιλήσω μια κοινή γλώσσα με ανθρώπους της γενιάς μου παρά με κάποιους ανθρώπους που μας χωρίζουν, ξέρω εγώ, 20-30 χρόνια. Αυτό όμως είναι λογικό, δεν είναι κατακριτέο. Πάντως, αν μου δοθεί ευκαιρία. Και όποτε μου δίνεται ευκαιρία, εγώ απευθύνομαι σε ανθρώπους οι οποίοι είναι μιας άλλης γενιάς. Mm-hmm. Πάντως είναι σημαντικό και ίσως ξεκαθαρίζει και κάποια πράγματα αυτό που λες, ότι αισθάνομαι το δέος αυτό και δυσκολεύομαι να προτείνω για ρόλους ίσως που δεν είναι οι πρωταγωνιστικοί κάποιους ανθρώπους να θέλουν να δουλέψουν. Ίσως πράγματι το αγνοούν αυτό και έχουν παρεξηγήσει κάποια πράγματα. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι αφού το νιώθω εγώ, θα το νιώθουν κι άλλοι. Δεν μπορώ να το νιώθω, να το νιώθω μόνο εγώ. Μάλιστα. Επιστρέφουμε στην ειδησιογραφία. Έχουμε αυτή την
την κοσμοσυρωή στον Άγιο Παντελεήμονα. Mm-hmm. Τα έχεις ακούσει, φαντάζομαι, στα δελτία ειδήσεων. Ναι, και έχω περάσει από εκεί. Και... Έχεις ερμηνεία. Οι Μητροπολίτες, οι ιερείς δίνουν τη δική τους ερμηνεία. Τη συμμερίζεσαι ότι είναι Άγια, είναι θαυματουργή εικόνα. Έχεις ερμηνεία γιατί 1 εκατομμύριο, γιατί μιλάμε για αυτό το νούμερο. Mm-hmm. Κόσμο έχουν ήδη προσκυνήσει την εικόνα. Πιστεύεις στο Θεό? Να σας απαντήσω. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί όλο αυτό γίνεται αντικείμενο σχολιασμών. Είμαστε ένας λαός ορθόδοξος, με μεγάλη ιστορία στην Ορθοδοξία, με αγώνες για την Ορθοδοξία, που σημαίνει ότι το απολύτως αυτονόητο θα ήταν αυτό. Δηλαδή, μια πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου να επισκεφτεί μια εικόνα την οποία θεωρεί η Εκκλησία θαυματουργή. Άλλωστε, αυτό δεν είναι φαινόμενο τωρινό. Από ό,τι άκουσα πάλι από εσάς και πριν από 10-12 χρόνια που είχε ξανάρθει η εικόνα, πάλι η κοσμοσυρωή ήταν τεράστια. Έτσι δεν είναι? Είχε φτάσει γύρω στο 1,5 εκατομμύρια κόσμου. Αλλά δεν καταλαβαίνω και το βλέπουμε εντυπωσιακά. Ίσως επειδή το αντιμετωπίζουμε με την αίσθηση ότι ο κόσμος έχει φύγει από την Εκκλησία, έχει φύγει από την θρησκεία, αλλά ποτέ δεν έφυγε ουσιαστικά από τη θρησκεία. Διακόπτουμε για λίγα λεπτά μόνο να πάμε στο Γιάννη Τσαραγκλή να μας ενημερώσει για την εκκίνηση της συνεδρίασης της Οβουγκλέους και θα επιστρέψουμε στην κουβέντα μας. Γιάννη, καλή σου μέρα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Οι τραπεζικές μετοχές αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν σήμερα στις Οβουγκλέους. Γιατί, αυτό θα το συζητήσουμε και με τον καλεσμένο μας, αλλά θα τα πούμε λίγο αργότερα. Οι μετοχές όμως της λεγόμενης περιφέρειας φαίνεται να επηρεάζονται από το γενικότερο κλίμα βεβαιότητας για τη δραχμή και την αναπροσαρμογή της κεντρικής ισοτιμίας ως προς το ευρώ. Προβληματισμός υπάρχει και για τον πληθωρισμό που εμφανίστηκε αυξημένο τον Οκτώβριο. Σοβαρότερο πρόβλημα για την αγορά παραμένει πάντα η έλλειψη κεφαλαίων που θα μπορούσαν να τονώσουν την αγορά και να επαναφέρουν την εφορία. Οι κατευθύνσεις εξαρτώνται πλέον από γενναίες αποφάσεις στα επιτόκια και σε άλλα μακροοικονομικά μεγέθη και έτσι πιο σίγουρα εμφανίζονται οι επιλεγμένοι τίτλοι. Στο μεταξύ, με ταχύς ρυθμούς συνεχίζονται οι εξαγορές που ενισχύουν τη θέση των επιχειρήσεων σε ένα περιβάλλον όλο και εντονότερα ανταγωνιστικό. Μερίδα αναλυτών πάντως επισημαίνουν ότι οι εξαγορές μικρής ισχύως γίνονται για να αιτιολογήσουν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Ο όμιλος Λεβέντη Δαβίδ με τη θυγατρική του εταιρεία Ιντεάλ επεκτείνεται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Με επενδύσεις 6 δισεκατομμύρια δραχμές θα παρέχει υπηρεσίες ίντερνετ, κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, ενώ διεισδύει στην αγορά της Κύπρου και επεκτείνει την παρουσία του στην Ιγυρία. Ο όμιλος Ιντρακόμ προχωρά στην εξαγορά της εταιρείας Γαλάνη Sport Data, η οποία δραστηριοποιείται στην καταγραφή αθλητικών αποτελεσμάτων και στατιστικής επεξεργασίας των αθλητικών συναντήσεων. Στον όμιλο Clonatex περιέρχεται η πλειοψηφία των βαθιών κινηριστηρίων Γιανούσης. Η εξαγορά αφορά το 35% της εταιρείας από την κλωστοϊφαντουργία Δούδος, ενώ το 45% της Γιανούσης το κατέχει ήδη Clonatex. Συνεχίζονται οι γάμοι και για την ναυτιλία. Η ναυτιλιακή εταιρεία Lesbo εξαγόρασε το 70% της Medlink Lines, μετά και από την πρόσφατη εξαγορά του 54% της GI Ferries. Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 4 δισεκατομμύρια δραχμές προχωράει η εταιρεία Ξηφίας. Παράλληλα, συμφώνησε με την αλυσίδα πολυκαταστημάτων Metro International για τη διάθεση των προϊόντων της στη Γερμανία και σε άλλες 11 χώρες. Γενικές συνελεύσεις πραγματοποιούν σήμερα οι εταιρείες Dark και Gekat, ενώ αύριο προχωρούν σε γενικές συνελεύσεις η Μηχανική και η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. Να δούμε την αγορά, κυρίες και κύριοι. Βλέπετε κι εσείς άλλωστε, η άνοδος έτσι ξεκίνησε η αγορά με 2,5% άνοδο, 5.583. Και παραπάνω τώρα θα συνεχιστεί η άνοδος, 20,5 δισεκατομμύρια δραχμές. Και φυσικά αυτό οφείλεται στις πληροφορίες που δημοσιεύονται σήμερα στις εφημερίδες περί αλλαγής της κεντρικής ισοτιμίας και τι θα σημαίνει αυτό για το χρηματιστήριο, για τα επιτόκια και γενικά για τη δραχμή. Αυτό θα το συζητήσουμε βέβαια και στη συνέχεια και με τον καλεσμένο μας. Να δώσουμε τώρα πάσα. Να επιστρέψουμε μάλλον το λόγο στο Θανάση Αθανασιάδη. Ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη. Μάλλον αδιάφορα σε είδα να παρακολουθείς τις χρηματιστηριακές ειδήσεις. Ναι, δεν ασχολούμαι. Δεν είμαι σχετικός, δεν μπορώ να το παρακολουθήσω όλο αυτό το πράγμα. Δες και τέλειως το ενδιαφέρον ότι 1 εκατομμύριο και Έλληνες ασχολούνται και παίζουν. Φαντάζομαι ότι για να ασχολούνται και να παίζουν σημαίνει ότι πιστεύουν ότι θα κερδίσουν κλπ. Εγώ δεν μπορώ, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Μου φαίνεται δεν είμαι από φύση μου τζογαδόρος. Ξέρω εγώ τι να πω. Δεν το ξέρω. Αν το ήξερα θα το έκανα πάντως. Μάλλον είναι το εξής, ότι κάποτε υπήρχαν οι ευκαιρίες έτσι πολύ γρήγορα με μια καλή εμπορική κίνηση, επιχειρηματική κίνηση να αποκτήσεις αρκετά λεφτά. Σήμερα μόνο το χρηματιστήριο δίνει μια τέτοια ευκαιρία σε κάποιους. Ναι. Μακάρι να βγει σε καλό. Και κάποιοι προφανώς δεν μπορούν να δεχθούν το γεγονός ότι θα ζήσουν μια ζωή ολόκληρη με τις 250.000 που τους δίνει η υπηρεσία τους ή η δουλειά τους. Όχι, συμφωνώ. Πραγματικά συμφωνώ. Με όσους ασχολούνται, συμφωνώ. Αρκεί πραγματικά να ξέρουν τι κάνουν, πού ποντάρουν
και να μην κάνουν άλματα που είναι πάνω από αυτούς. Εγώ δεν είμαι ικανός να μπω σε μια τέτοια διαδικασία, την οποία δεν ξέρω. Mm-hmm. Η σχέση με το χρήμα? Η σχέση με το χρήμα είναι μια σχέση αγάπης και μίσους. Δηλαδή, θεωρώ πολύ σημαντικό, για να μην κοροϊδευόμαστε, πολύ σημαντικό να έχω μια οικονομική ασφάλεια. Μου δίνει μια γενικότερη αίσθηση ασφάλειας. Απ' την άλλη, δεν είμαι και από τα άτομα. Ναι. Η οικονομική άνεση δίνει και αυτό. Ναι. Απ' την άλλη, δεν είμαι και από τα άτομα που το υπολογίζω. Κακώς δεν το υπολογίζω, γιατί ίσως επειδή η δουλειά που κάνω ίσως είναι καλοπληρωμένη, αν θες. Και... πιθανόν να πιστεύεις και πράγματι στον εαυτό σου ότι θα έχεις και μια διάρκεια. Δεν το πιστεύω. Φοβάμαι πάρα πολύ. Φοβάμαι και για την επόμενη μέρα, όχι για διάρκεια. Καλύτερη. Ένας άνθρωπος που δημιούργησε έτσι 2-3 πολύ μεγάλες επιτυχίες στην τηλεόραση, τις μεγαλύτερες. Ναι, φοβάμαι. Φοβάμαι πάρα πολύ. Πιστεύω ότι ο χώρος τηλεόρασης και του θεάτρου και του κινηματογράφου, του θεάματος γενικά, είναι ένας πολύ άπιστος χώρος. Και εκτός αυτού είναι ένας χώρος που φέρνει πάνω του πάρα πολύ κόσμο. Ως εκ τούτου ουδείς αναντικατάστατος και συνεχώς αυτός ο χώρος γεμίζει με ανθρώπους που από τους 10 που μπαίνουν κάθε μέρα, οι 2 μπορεί να είναι και πάρα πολύ ταλαντούχοι. Υπάρχει το στοιχείο του εφήμερου. Ναι. Λέγαμε για το Action ST, για την εικόνα της Παναγιάς που προσκύνησαν ήδη 1 εκατομμύριο κόσμου. Πάμε να δούμε το θέμα που ετοιμάσαμε και θα επιστρέψουμε στην κουβέντα με τον Αλέξανδρο Ρίγα. Κόσμος ηρωή και σήμερα στον Άγιο Παντελεήμονα. Χιλιάδες πιστοί έσπευσαν την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή στην εκκλησία για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα του Action ST. Από κάθε μεριά της Ελλάδας, χιλιάδες πιστοί δημιούργησαν το διαχώρητο μέσα και έξω από το ναό για περισσότερες από 20 ημέρες που η ιερή εικόνα της Μεγαλόχαρης ευλογούσε τα παιδιά της. Μάλιστα, πολλές φορές η ουρά των προσκυνητών έφτασε μέχρι την οδό Αχαρνών. Αύριο το πρωί, οι μοναχοί του Αγίου Όρους θα επιστρέψουν στην πολιτεία του Άθο μαζί με την εικόνα του Action ST. Γι' αυτό και σήμερα, όσοι δεν πρόλαβαν να προσκυνήσουν, έσπευσαν στον Άγιο Παντελεήμονα και περίμεναν για 3 τουλάχιστον ώρες μέχρι να βρεθούν μπροστά στην εικόνα και να προσκυνήσουν. Είμαι κάτω από τον πύργο. Τον πύργο, ε. Μάλιστα. Μόνο για την εικόνα. Είναι και τα παιδιά μου, αλλά ήρθα για την εικόνα το πιο πολύ. Μακάρι να παραμείνει, να έρθει όλος ο κόσμος να προσκυνήσει. Στα μάτια όλων όσων κατάφεραν να βρεθούν μπροστά στην εικόνα της Μεγαλόχαρης μπορούσε να διακρίνει τη συγκίνηση για την ελπίδα. Όλοι κάτι είχαν να τη ζητήσουν και φεύγοντας από τον Άγιο Παντελεήμονα ένιωθαν εξαγνισμένοι. Χάρη να είδε καλά ο κόσμος και να υπάρχει αγάπη και ειρήνη. Και όχι πολέμη, τι άλλο. Τι θα ζητούσε, Αλέξανδρε, από την Παναγιά? Θα ζητούσα να είναι καλά το μυαλό μου και το σώμα μου. Να υπάρχω σε αυτό το χώρο που διάλεξα να κινούμε με αξιοπρέπεια και να πεθάνω καλά. Αυτό. Σκληρό αυτό και... Όχι, δεν είναι. Είναι πολύ τρυφερό. Να πεθάνω καλά. Όταν έρθει η ώρα μας να πεθάνουμε, να μην πεθάνουμε άσχημα, να πεθάνουμε καλά. Δηλαδή να έχουμε ζήσει σκληρό καλά. Σκληρό με την έννοια ότι κάποια από τις σκέψεις αφορά και τον θάνατο, ο οποίος είναι πολύ μακριά. Αλίμονα αν δεν τον αφορούσε. Έχεις βρεθεί ποτέ σε δύσκολη θέση να πεις ότι Παναγιά μου βοήθησε, σώσαμε και να το νιώσεις κιόλας? Πολλές φορές. Ότι μια ανώτερη δύναμη σε βοήθησε. Ναι. Πολλές φορές, δεν ξέρω αν με βοήθησε. Πολλές φορές έχω εγώ την ανάγκη να ζητήσω όπως όλος ο κόσμος αυτό που λέμε Παναγιά μου, Χριστέ μου κλπ. Δεν ξέρω αν αυτό είναι αληθινό όμως, πάντα. Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι ένα σχήμα με το οποίο έχουμε μεγαλώσει ή αν εκείνες τις στιγμές που ήταν πραγματικά μια αίσθηση ειλικρινούς πίστης. Mm-hmm. Αυτό δεν το ξέρω, αυτό θα ξεκαθαρίσουμε τα χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις λίγες κουβέντες, τις τρυφερές κουβέντες που μας είπες. Να είσαι καλά και καλές επιτυχίες πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε σε λίγες διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε 4-5 λεπτά.